ένα απλό πολιτήριο, ένα πολιτήριο προσβλητικό για τη Βουλή των Ελλήνων. Το είχα πει στο βήμα της Βουλής. Δεν λέω πράγματα μεγάλα λόγια επειδή έχουμε σε λίγες μέρες εκλογές. Μας φέρε στη Βουλή ένα απλό πολιτήριο, ήταν ο νόμος για την μικρή ΔΕΗ. Και με αυτές τις παρεμβάσεις, σύν την παρέμβαση για την επιστροφή της γης στο λαό της Δυτικής Μακεδονίας μετά την εξάντληση των αρχείων, γιατί πήγαινε φόρτα και η γη και περιέργεται με τροπολογία Πασόκ. Η γη στο λαό της Δυτικής Μακεδονίας που ανήκει, με αυτές λοιπόν τις τροπολογίες, ένα απλό πολιτήριο μετατράπηκε σε επενδυτικό πρόγραμμα. Αυτά κάνει το Πασόκ εδώ και 2,5 χρόνια για όσους αναρωτιούνται. Αυτά και πολλά άλλα, όπως η προστασία της πρώτης κατοικίας, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, ο φραγμός της απολύσης στο δημόσιο, το στην ενέργεια πετύχαμε τη μεγάλη ανατροπή. Άλλοι μιλούν για ανατροπή για να εντυπωσιάζουν, αλλά εμείς την κάνουμε πράξη στην ενέργεια την ανατροπή. Το 2009 είχε προγραμματιστεί η σταδιακή απόσταση των μονάδων της περιοχής μας όλων. Όλων. Το Λεμαίδα, Καρδιά, Αμύνδιο, το Λεμαίδα μάλλον Αμύνδιο, Καρδιά, με αυτή τη σειρά, θα είσαι Αγίου Δημητρίου, όλες, μέχρι το 2024. Ανακοινώθηκε στο Νομαρχιακό Συμβούλιο τον Οκτώβριο του 2007 από την τότε διοίκηση της ΔΕΗ αυτός ο προγραμματισμός. Και βέβαια χωρίς καμιά πρόβλεψη για την αντικατάστασή τους. Η ΔΕΗ, με συνένεση δυστυχώς του τότε Νομαρχιακού Συμβουλίου, με τον μέχρι πρώτο Περιφερειάρχη Επικεφαλής, είχε πετύχει την έγκριση περιβαλλοντικών όρων για τα ορυχεία της για ένα πρόγραμμα εξόρυξης λιγνίτη που εξυπηρετούσε το πρόγραμμα απόσυρσης των μονάδων αυτών στα διακαέθνικα 500 μέτρα μακριά από τον Πορτογόλ. Έπαιρνε όσο κάθουν όσο χρειαζόταν. Η απόσυρση, όπως είπα, ξεκινούσε το 2014 και τέλειωσε το 2027. Οπότε έγινε και η τελευταία καμινάδα στον τόπο μας. Ήταν ο εφιάλτης της ψυχρής εφεδρείας. Η ταφόπλακα για την περιοχή μας. Στις εκλογές του 2009 είπαμε μαζί, θυμάσαι, το θρηνικό νόν Πασαράν από τον Ισπανικό Εμφύλιο Πόλεμο. Δεν θα περάσουν. Και δεν πέρασαν αυτά τα σχέδια, αγαπητοί μου συμπολίτες. Η νέα μονάδα υπερσύγχρονης αντιλιπαντικής τεχνολογίας του Τηλεμαΐδα 5 ξεκινάει να κατασκευάζει σε 2 μήνες, το Μάρτιο. 3.500 άνθρωποι και εκατοντάδες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις του τόπου μας και επιχειρηματίες θα έχουν δουλειά και θα εργάζονται για 4 με 5 χρόνια. Ακολουθεί η Μελίτη 2, δίπλωμα στη Φλόρινα. Νέα μονάδα για αυτή, ανάλογου προϋπολογισμού και ανάλογης τεχνολογίας. Και έπειτα η μονάδα που θα αντικαταστήσει ο Ναής Καρδιάς, ο οποίος δίνει σε 7-8 χρόνια. Προσέξτε να ξέρετε, οι μονάδες δίνουν όχι λόγω τρόικας και μνημονίου. Αυτή είναι η ενεργειακή πολιτική της Ευρώπης. Η απόσταση τέλους του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου, ο οποίος ήδη έχει αναβαθμιστεί και συνεχίζει την αναβάθμιση του, έχει μετατεθεί κατά τουλάχιστον 15 χρόνια. Έχει πάει για μετά το 2032 και 42, συγγνώμη, και πέρα. Ποιο πίσω. Παράλληλα, προχωρούν οι τρεις μετακαταστάσεις, Μαυροπηγή, Ποντοκόμια, Κρινή, οι οποίες οι δυο τελευταίες δεν υπήρχαν στο χάρτη και στο σχεδιασμό που μας παρέδωσε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τον Οκτώβριο του 2009. Τρεις νέες μονάδες και τρεις μετακαταστάσεις και μια ακόμα στη Φλόρινα, 4, συγκροτούν αθρηστικά ένα γιγαντιαίο, κολοσιαίο επενδυτικό πρόγραμμα 5 δισεκατομμυρίων ευρώ, που ξεκινάει φέτος, το 2015, και ολοκληρώνεται σε βάθος δεκαετίας.